984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση σήμερα, Τετάρτη 21 Ιουλίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιερά Πέτρα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 21χρονου συνοδηγού του αυτοκινήτου. Ο οδηγός, επίσης 21 χρόνων, που τραυματίστηκε ελαφρύτερα, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός πορείας και ανεποδογύρισε. Ο συνοδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Καθημερινό το φαινόμενο των σεισμών στην Κρήτη. 9 σεισμικές δονήσεις κατεγράφησαν μέσα στη νύχτα στην Ανατολική Κρήτη μετά τα 4,2 Ρίχτερ, χθες 1/4 πριν από τις 9 το βράδυ, που έγινε αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου αλλά και Λεσεθίου. Οι σεισμικές δονήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν κατά το πλείστον ασθενείς και δεν έγιναν αντιληπτές από τους πολίτες. Η σεισμική δόνηση των 4,2 βαθμών σημειώθηκε 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Άρβης, ενώ είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Για την εξέλιξη του φαινομένου μίλησε στην Κρήτη TV και στη Ράνια Μωραΐτη ο σεισμολόγος Χρήστος Παπαϊωάννου από το Ινστιτούτο Τεχνητής Σεισμολογίας Αντισεισμικών Κατασκευών Θεσσαλονικής. Λοιπόν, στην περιοχή του Αρκολοχωρίου το τελευταίο διάστημα γίνονται σεισμοί σχετικά μικρού μεγέθους, ακολουθούμενοι ο καθένας από αρκετά μικρότερου μεγέθους σεισμούς. Η σεισμική δράση εντοπίζεται σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ κοντά στο Αρκαλοχώρι, με αποτέλεσμα ακόμα και μικρού μεγέθους σεισμοί της τάξης του 3,5 με 4, δεν μιλάω για τις τεσσάριδες, όλοι γίνονται αισθητοί, να γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί. Μέχρι στιγμής τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μια ζώνη που έχει ενεργοποιηθεί, η οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος ρήγματος, το οποίο δεν φαίνεται να είναι μεγάλο, δηλαδή να δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί μια μεγάλη περιοχή, δηλαδή ότι αναμένουμε έναν ισχυρότερο σεισμό της τάξης του 6. Η κατάσταση παρακολουθείται και μάλιστα το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας στη Θεσσαλονίκη, το ΙΤΣΑΚ, στο οποίο εργάζομαι. Έχει εγκατεστημένο ήδη εδώ και χρόνια ένα μηχάνημα το οποίο καταγράφει τη σφοδρότητα των δονήσεων από τους σεισμούς. Αυτό το μηχάνημα λέγεται επιταχυνσιογράφος. Άρα λοιπόν η περιοχή παρακολουθείται. Τι έχετε να πείτε προς τους κατοίκους? Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος, πρώτον. Δεύτερον, σας είπα ότι η περιοχή που έχει διεγερθεί είναι μικρών διαστάσεων, άρα λοιπόν δεν φαίνεται να επίκειται μεγάλος σεισμός. Μέχρι στιγμής η επιστήμη δυνατή για παραπάνω πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι στην Ελλάδα. Κάτι τελευταίο, αυτό που έχει ακολουθήσει και αυτό που έχει προηγηθεί, δηλαδή σεισμικές δονήσεις οι οποίες είναι ασθενείς. Ναι. Άλλοτε γίνονται αντιληπτές, άλλοτε δεν γίνονται αντιληπτές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ούτως ή άλλως το βλέπετε. Δεν είναι μόνο χτεσινός σεισμός και είναι μια λογική ακολουθία αυτό που υπάρχει. Ναι. Κοιτάξτε, οι σεισμοί δεν γίνονται σε ένα σημείο. Οι σεισμοί γίνονται πάνω σε ρήγματα. Τα ρήγματα είναι, πώς το πω, γραμμικές μονάδες, πώς το πω. Έχουν ένα μήκος. Πιστεύω ότι γίνομαι αντιληπτός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κατανέμονται πάνω σε αυτή τη γραμμή, πάνω σε ένα χάρτημα το βάλουμε, δηλαδή θα δούμε ότι προσεγγίζονται με μία γραμμή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, άλλοτε ένα σεισμός ο οποίος μπορεί να είναι 2,5 αλλά κάτω από το Αρκαλοχώρι, κυριολεκτικά κάτω από το Αρκαλοχώρι, να γίνει πιο έντονο αισθητός από ένα σεισμό 3,8, που ίσως είναι λίγο παραπάνω, λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο νότια. Αυτή η ζώνη που έχει διεγερθεί έχει μία διεύθυνση βορρά-νότο. Γι' αυτό και ορισμένοι σεισμοί γίνονται αισθητοί και στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Το ότι είναι μικρό αυτό το ρήγμα βοηθάει, λέτε, σε αυτή τη φάση? Το ότι είναι μικρό αυτό το ρήγμα μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν έχουμε δει να κατανέμεται η σεισμική δράση σε μεγαλύτερη περιοχή, σημαίνει ότι αυτή είναι που έχει διεγερθεί μέχρι στιγμής, και αυτό σημαίνει ότι είναι αυτοί οι σεισμοί, είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται. Δεν περιμένουμε δηλαδή κάτι μεγαλύτερο. Δεν περιμένουμε με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Εν τω μεταξύ, με εξαιρετικά επίγον έγγραφό του προς το Υπουργείο Υποδομών σήμερα και ειδικότερα τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης ζητάει τη διενέργεια αυτοψιών, αποκλιμάκια μηχανικών των παραπάνω υπηρεσιών.
για τον προσεισμικό έλεγχο και την ταχύ αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτηρίων δημόσιας και κοινοφελούς χρήσης, αλλά και των κτηρίων ιδιωτικής χρήσης που βρίσκονται εντός της σεισμογενού ζώνης που εντοπίζεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. 334 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν τη χθεσινή ημέρα σε όλη την Κρήτη, τα 153 στο Ηράκλειο, τα 52 στα Χανιά, 94 στο Ρέθυμνο και 35 στο Λασίθι. Αυξάνονται οι νοσηλίες, την ίδια ώρα και η ανησυχία. Φωνές απόγνωσης επίσης των υγειονομικών από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Ρεθύμνου. Προσωπικά ανησυχώ πολύ, γράφει σε ανάρτησή του ο καθηγητής εντατικής και διευθυντής ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Γεωργόπουλος. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα χτυπήσει σύντομα τις ΜΕΘ της Κρήτης, σημειώνει. Αυτό θα γίνει όταν οι ανεμβολίαστοι, σχετικά νέοι, θα μολύνουν κυρίως τον οικογενειακό τους περίγυρο, τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανεμβολίαστους. Είναι πιθανό να δούμε εικόνες χειρότερες από αυτές της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες ΜΕΘ είναι πολύ λιγότερες στην Κρήτη. Η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός. Εμβολιαστείτε όσο έχουμε ακόμα ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Αυτό θα κλείσει σχετικά σύντομα. Προσωπικά ανησυχώ πολύ, γράφει ενδεικτικά. Εντός της εβδομάδας τώρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού που θα ισχύσει από τις 16 Αυγούστου για τους εργαζόμενους τους οίκους ευγερίας και από την 1η του Σεπτέμβρη για εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε νέο κάλεσμα προς την νεολαία να εμβολιαστεί. Με ανάρτησή του έγραψε: «Η πλατφόρμα για το Freedom Pass άνοιξε. Αν είστε 18-25 ετών και έχετε κάνει έστω την πρώτη δόση του εμβολίου, μπορείτε από σήμερα να υποβάλλετε την αίτησή σας εύκολα και γρήγορα στο freedompass.gov.gr». Τις 109.000 έφτασαν σε μόλις μία ημέρα οι αιτήσεις για την απόκτηση του Freedom Pass σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά. Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και ανέφερε: «Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό εμβολιασμών, ώστε στα τέλη του Αυγούστου ή τις αρχές του Σεπτέμβρη να βρισκόμαστε κοντά στο 70% που είναι ο στόχος μας». Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και ανέφερε: «Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό εμβολιασμών, ώστε στα τέλη του Αυγούστου ή τις αρχές του Σεπτέμβρη να βρισκόμαστε κοντά στο 70% που είναι ο στόχος μας». Στον εμβολιασμό των προσφύγων που διαβιούν στο Ηράκλειο προχωρά από χθες η 7η Υγειονομική Περιφέρεια σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Στον προγραμματισμό μπαίνουν επίσης παράτυποι οικονομικοί μετανάστες χωρίς άμκα, όπως και οι Ρωμά που μέχρι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι, όπως η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Λένα Μπορμπουδάκη είπε στον 984. Την Τρίτη εμβολιάστηκαν 84 άτομα, ενώ για σήμερα στον προγραμματισμό έχουν δηλωθεί 115 εμβολιασμοί. Οι πρόσφυγες που ζουν στο Ηράκλειο είναι ωφελούμενοι του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου, του Προγράμματος Εστία 21 της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, της Εστίας ή του Προγράμματος Εστία 21 της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πληγός, όπως επίσης και του Προγράμματος Ήλιος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η Ελλάδα μείνει πίσω στους εμβολιασμούς την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα επελάβνει σε όλη την Ευρώπη, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία της Deutsche Bank. Εκτιμά ότι η μετάλλαξη Δέλτα δεν τεινάζει στον αέρα την πορεία προς την επιστροφή στην κανονικότητα, προκαλεί όμως μία καθυστέρηση. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων στους άνω των 80 ετών είναι μόλις 67,1%, όταν η επόμενη χώρα με τη χειρότερη επίδοση, η Γαλλία, φτάνει στο 71,9%. Στην αξιολόγηση του εμβολίου της Moderna και τη χορήγηση αδείας χρήσης έκτακτης ανάγκης σε παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών, προχωρά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με έκτακτη συνεδρίασή του ή σε έκτακτη συνεδρίασή του την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Στην ουσία πρόκειται για την επέκταση της άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης του υφιστάμενου εμβολίου, με τη διαφορά ότι ο οργανισμός έχει ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από την αξιολόγηση του εμβολίου στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Η πανδημία θα τερματιστεί μόνο όταν ο κόσμος το αποφασίσει, επισημαίνει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Είναι στο χέρι μας», υπογράμμισε, «διαθέτουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, μπορούμε να προλάβουμε αυτή την νόσο, μπορούμε να διεξάγουμε τεστ για τον εντοπισμό της και μπορούμε να την θεραπεύσουμε».
Αναστάτωση την ίδια ώρα έχει προκαλέσει στο πυροσβεστικό σώμα και στην ΕΜΑΚ η απόφαση για την μετακίνηση των 54 ατόμων που αρνήθηκαν τον εμβολιασμό τους από την υπηρεσία προσάλλη. Η επιστροφή προβλέπεται μόνο για όποιον αλλάξει γνώμη. 7 οι άνδρες της ΕΜΑΚ στο Ηράκλειο που μετακινήθηκαν αρχικά στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό μαζί με τον 40χρονο που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, Απόλλων Φραγκεδάκης, μιλώντας στον 984, είπε ότι αρχικά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κατατεθεί χάθηκαν, αλλά εκκρεμεί η οριστική εκδίκαση της υπόθεσης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγκύκλιο επέστειλε η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς όλους τους ναούς, προκειμένου να διαβιβαστεί την Κυριακή κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Μέσω του εντύπου, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος καλεί τους πιστούς να ακούν τη φωνή της επιστήμης και των ειδικών, οι οποίοι ενημερώνουν τους πολίτες προτείνοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις. Ξεκαθαρίζει ότι το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, κανονική και πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας. Τονίζεται ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται την κοινότητα των ιατρών, η οποία αγωνίζεται νυχθημερών για την απαλλαγή από την πανδημία και πως ο Δημιουργός για να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων από τις ασθένειες μας χάρισε την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα, επισημένοντας ότι στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος τονίζει την αναγκαιότητα της ιατρικής επιστήμης. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Παναγιώτη Ασημακόπουλο, θεολόγος, διδάκτορ θεολογίας. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό το έντυπο, στην προσπάθειά μας να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που ακούγεται, αυτό που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, αυτό που λανθασμένα λέγεται, δημιουργεί προβλήματα. Το εμβόλιο έρχεται σε αντίθεση, αν και βέβαια διευκρινίζεται, αλλά ζητάω τη δική σας την θέση, την άποψη, βάσει και όλων των βιβλίων που εσείς έχετε διαβάσει. Έρχεται σε αντίθεση με την αγιογραφική, κανονική και πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας. Γιατί πάρα πολλές φορές γράφεται στα social media, ακούγεται από τους πιστούς, εγώ δεν θα σφραγιστώ. Που σημαίνει θα σφραγιστώ με το σατανά και όλα τα υπόλοιπα. Σας παρακαλώ, διευκρινίστε το. Ωραία, λοιπόν, πρώτον, κάτι βέβαια που είναι αυτονόητο, να καλώ να το πω κι εγώ. Όπως και η Σύνοδος, έτσι και εγώ και ο κάθε πιστός, θρησκευόμενος, ό,τι θέλετε βάλετε και θεολόγος, δεν είμαστε γιατροί. Εκτός και είμαστε γιατροί. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν είμαι γιατρός. Άρα, κανονικά, σε θέματα τέτοια επιστημονικά, στο ιατρικό επιστημονικό κομμάτι, δεν θα έπρεπε να έχει κανείς λόγο πέρα από τους επιστήμονες. Αυτό ισχύει για όλες τις επιστήμες και για όλα τα πράγματα. Όπως, ας πούμε, παράδειγμα, θα πάρω ένα υδραυλικό για να φτιάξει τη βλάβη στη βρύση μου, έτσι, ας πούμε, θα πάω στο γιατρό για θέματα υγείας. Δεν θα πάω ούτε στον περιπτερά, ούτε στον παπά, ούτε στον θεολόγο. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο, το ξεκαθαρίζουμε. Νομίζω ότι από την αρχή τοποθετήστε θεολόγοι, θρησκευόμενοι, αλλά και θρησκόληπτοι, δεν είμαστε γιατροί. Ναι, εγώ προσωπικά δεν είμαι γιατρός, άρα δεν μπορώ να πάρω καμία, να μιλήσω για ιατρικά ζητήματα. Πάμε όμως στο θεολογικό το οποίο θέσατε. Λοιπόν, θεολογικά, βέβαια, σε κάποια ίσως επαναλαμβάνουμε με την έννοια ότι λέω τα ίδια που είπε και η εξαιρετική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου που διαβάσατε. Θεολογικά, λοιπόν, η ζωή και η υγεία είναι δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Βασικό θεολογικό δόγμα είναι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο και τη φθορά. Τώρα, μην πλατιάσω, αλλά το πράγμα πάει πολύ πίσω στον Αδάμ και στην Εύα, ας πούμε, όπου ο Θεός δεν τους έπλασε για να πεθαίνουν. Άρα λοιπόν υπάρχει η φθορά, υπάρχουν οι ιοί, υπάρχουν οι ασθένειες, υπάρχει ο θάνατος. Για όλα αυτά λοιπόν υπάρχει η ιατρική. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεολογία της Εκκλησίας, το είπατε κι εσείς, η ιατρική, τα φάρμακα, τα εμβόλια κτλ., ό,τι άλλο προκύψει, είναι, θεωρούνται για να πιστώ δώρα του Θεού. Δηλαδή όχι τυχαίες ανακαλύψεις, αλλά δώρα του Θεού. Αυτό βέβαια είναι μια θεολογική τοποθέτηση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει και την άποψή του ότι ένας άθεος, ας πούμε, θα πει όχι, είναι κάτι τυχαίο ή οφείλεται στην, ας το πούμε έτσι, στο μυαλό και στην εφεύρεση των ανθρώπων. Καμιά αντίρρηση είναι θεολογικό, παύλα πίστη στο ζήτημα, δεν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτά, προχωράμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Το να επικαλείται κάποιος ένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, αυτό δηλαδή για το χάραγμα και το σφράγισμα, αυτό που επικαλούνται οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι καινούριο το φρούτο, απλά έχει καινούρια έκδοση. Πάει πολύ παλιά, mm-hmm. πολύ παλιά τα τελευταία 50 χρόνια, όχι πολύ παλιά. Mm-hmm. Είναι τέλος πάντων από την αποκάλυψη του Ιωάννη.
η οποία είναι ένα κείμενο του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Όπου εκεί πέρα ο Ιωάννης δεν είχε στο μυαλό του ούτε τα barcodes, αναφέρομαι προφανώς σε αυτή την ιστερία που υπήρχε πριν από 20-30 χρόνια, ούτε τα εμβόλια, ούτε τα τσιπάκια, ούτε όλα αυτά, ας πούμε, που ο καθένας από εμάς ανόητα και τραβηγμένα λέει. Έτσι. Η έννοια χάραγμα και σφράγισμα είναι πνευματική. Από εκεί και πέρα όμως, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι εγώ είμαι της γραμμής της επιθετικής. Τι εννοώ, πολύ καλά έκανε η Σύνοδος τώρα, δεν γίνεται να αφήνουμε τόσους μήνες να διασύρεται και να διαστρεβλώνεται από αυτούς που δεν θα έπρεπε, δηλαδή τους υποτίθεται πιο θρήσκους, η διδασκαλία και η θεολογία της Εκκλησίας. Ξεκαθαρίζω λοιπόν σε κάθε τόνο ότι δεν έχει καμία σχέση το οποιοδήποτε χάραγμα, ο Αντίχριστος, τα τσιπάκια και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, με το εμβόλιο, αν κάποιος, ας πούμε, το κάνει για να προστατεύσει κατά την άποψή του την υγεία του και την υγεία των υπολείπων. Θεολογικά λοιπόν δεν υφίσταται καμία σύνδεση. Ξέρετε ωστόσο ότι πριν από αυτή την απόφαση έγιναν, απλά το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, έγιναν δύο συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας με τον υπεύθυνο τον λοιμοξιολόγο, τον κύριο Τσιόρδα, με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, όπως επίσης και προσωπικά με τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, όπως επίσης ξέρετε ότι όλους αυτούς τους μήνες που έχουν περάσει είναι και ιεράρχες από την Εκκλησία της Ελλάδος που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν σιγοντάρει αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν από λίγο, δηλαδή χάραγμα, σφράγισμα, και έδωσαν τη δική τους την κατεύθυνση και τη δική τους τη γραμμή. Δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά απλά το αναφέρουμε. Πάμε παρακάτω όμως και στην ουσία. Εγώ θα σας πω όμως και κάτι από τη δική μας, τη δική μας προσωπική ιστορία. Πριν από 2,5 χρόνια είχαμε ξαναβγεί, με είχατε ξαναβγάλει να συζητήσουμε για την τότε άποψη του τότε Μητροπολίτη Καλαβρίτων ότι η πυρκαγιά στο μάτι και οι 100 νεκροί ήταν η δίκαιη τιμωρία του Θεού. Εντάξει, σίγουρα δεν το θυμάστε γιατί έχουν περάσει από τότε πολλά ρεπορτάζ. Αλλά επιμένω και ξαναλέω, δεν πανάνε όχι ο Αρχιεπίσκοπος. Καταρχάς, μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Εγώ τώρα μπορώ να είμαι αιρετικός. Καμιά αντίρρηση. Η μεγαλύτερη αιρετική στην Εκκλησία ήταν πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το να βγει ένας ακόμα και μεγαλόσχημος και να πει, παιδιά, το εμβόλιο έχει, ας το πούμε έτσι, το χάραγμα του Αντιχρίστου, δεν λέει εκκλησιαστικά κάτι. Ότι αυτός μπορεί να παρασύρει κόσμο και κοσμάκι μέσα από τα social και μέσα, τέλος πάντων, από την διασημότητα και την, τέλος πάντων, αυτοπροβολή που έχει, ισχύει. Γι' αυτό είπα ότι είμαι της επιθετικής γραμμής, ότι η Εκκλησία πρέπει να περιχαρακώνει κάποια πράγματα. Επίσης, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι η ίδια η Εκκλησία, χωρίς να έχει πάρει κάποια θέση τέτοια, όταν ξεκίνησε η πανδημία, λιδωρήθηκε από πάρα πολλούς, οι οποίοι τώρα προς τιμήν τους είτε, ας πούμε, την επενούν, είτε όμως δεν λένε και τίποτα, ότι ήταν ανεύθυνοι, ότι δεν φρόντιζε την υγεία των ανθρώπων και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, ας μην πιάσουμε τώρα την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές οι φωνές, όποιες και να είναι, ξαναλέω, μιλάω θεολογικά και όχι ιατρικά, πρέπει για μένα να απομονώνονται και ο κόσμος να καταλάβει ξεκάθαρα ότι αν κάνει το εμβόλιο, πιο ξεκάθαρα δεν μπορώ να το πω, δεν κινδυνεύει η πίστη του, δεν κινδυνεύει η θεολογική του ορθότητα, δεν κινδυνεύουν τα ιερά γράμματα, οι γραφές και τα ιερά κείμενα. Να σας πω κάτι, ότι, γιατί έχει μια σημασία για κάποιους που ξέρουν λίγα περισσότερα πράγματα. Όλος αυτός ο πανικός με το 666 και τα χαράγματα και τα λοιπά, μας ήρθε εξ Αμερικής. Γιατί το λέω αυτό? Οι άνθρωποι εκεί είναι μεν θρησκευόμενοι, αλλά είναι προτεστάντες. Οι προτεστάντες λοιπόν, σε αντίθεση με τους Ορθοδόξους, έχουν μια αιμονή με τη Βίβλο και δεν αποδέχονται την πορεία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και αυτό που ονομάζουμε Ιερά Παράδοση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σε εμάς τώρα τι σημαίνει, έτσι? Ότι η Βίβλος είναι γραμμένη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό και ιστορικό πλαίσιο, όμως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει και δρά και ενεργεί στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σήμερα η ανακοίνωση αυτή που διαβάσατε έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σήμερα, εν έτη 2021, με την έννοια ότι λένε εκεί οι πατέρες, οι Μητροπολίτες πολύ σωστά, ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, μην πλανιέστε, γιατί παίρνετε ένα γράμμα, το κείμενο δηλαδή της Βίβλου, και το ερμηνεύετε με μια ξερή τοποθέτηση, αγνώντας ότι η πορεία της Εκκλησίας συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, αφού η πορεία της Εκκλησίας συνεχίζεται και δεν σταμάτησε όταν γράφτηκε η Βίβλος, ή εν προκειμένου η Αποκάλυψη του Ιωάννη, αυτή η πορεία λοιπόν είναι δυναμική.
Και πέρα από όλα αυτά, έχουμε και τον κοινό νου για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, ούτε ο κοινός νους, ούτε η θεολογία της Εκκλησίας προσβάλλεται ή τέλος πάντων ταλαιπωρείται από το ιατρικό επίτευγμα που λέγεται εμβόλιο. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε την ίδια την παρότριση του Οικουμενικού Πατριάρχη αναφορικά με τον εμβολιασμό, κύριε Ασημακόπουλε, ακόμα ακριβώς. Και για εκείνους που ενδεχόμενα και τώρα που μας ακούν να πούν «Μα υπήρξε και η παρότριση του κυρίου Βαρθολομαίου». Ακριβώς αυτό, και επειδή είπατε για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και αναφερόμαστε στους κληρικούς, γιατί ένας λαϊκός θεολόγος δεν εισακούεται τόσο όσο, ας πούμε, ένας κληρικός. Θα πω δύο πράγματα ακόμα, αν έχουμε ένα λεπτό, τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά. Πρώτον, ο Χριστός λέει στη Βίβλο, αλίμονό σας αν σκανδαλίσετε ένα μικρό παιδί. Σας συμφέρει, πολύ βαριά λόγια λέει, σας συμφέρει να δέσετε μία μιλόπετρα και να πάτε να πνιγείτε. Και λέω τώρα, όσοι, ας πούμε, ιερωμένοι και πιστοί σκανδαλίζουν κόσμο, καταρχάς πάνε κόντρα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, πάνε κόντρα στη Σύνοδο. Έτσι, αν εγώ δηλαδή, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ο Παναγιώτης του χωριού Τάδε και αρχίζω και βγάζω κηρύγματα, χριστιανοί, μην παίρνετε το εμβόλιο, παίρνετε τον Αντίχριστο κτλ. Μέσα σας, ένας να με ακολουθήσει, έτσι, που θα με ακολουθήσουν παραπάνω ενδεχομένως, αυτοί λοιπόν, όπως λέμε, αποτυχίζονται, δηλαδή αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι λέει ο Χριστός. Δεύτερον, για να γίνει κάποιος ιερέας, υπάρχει μια αυστηρότατη γραμμή, κάποια κολλήματα ιεροσύνης. Δηλαδή, παράδειγμα, αν εγώ σκοτώσω κάποιον, δεν μπορώ να γίνω ιερέας. Ο φόνος, όχι μόνο επειδή έχω κτηματικές διαφορές και κατά λάθος, ένα τροχαίο ατύχημα ή ας πούμε ακόμα και στους αγώνες τους ένδοξους του έθνους, οι ιερείς που έβγαιναν στο αγώνα έπαθαν να είναι ιερείς. Δεν μπορεί δηλαδή με αυτά τα χέρια που σκοτώνεις κάποιον να πιάσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και λέω εγώ τώρα. Αν, ας πούμε, παράδειγμα, ένα κήρυγμα ενός ιερέα, ενός επισκόπου, ενός δεν ξέρω και εγώ τι, έχει σαν αποτέλεσμα να μολυνθούν 2-3 άνθρωποι της ενορίας του κτλ. Και να πεθάνουν από τον κορονοϊό. Έτσι. Δεν έχει έμεση, να μην πω και άμεση, ας πω έμεση, ευθύνη για το θάνατο αυτών των ανθρώπων. Κάποια πράγματα λοιπόν θα τα πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ειδικά όταν κάποιος έχει το ρόλο του πιστού, του θεολόγου, του κληρικού. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Mm-hmm. Γιατί ο Θεός. Ο Χριστός, κάπου λέει η Βίβλος, πολύ σωστά, ο Χριστός δεν θέλει κανείς άνθρωπος να χαθεί. Για όλους αγωνίζεται. Μάλλον η άγνοιά μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ιερά κείμενα, η λάθος μετάφραση που από κάποιους άλλους αποδίδεται για κάποιους άλλους λόγους, έχουν φέρει όλο αυτό το μπέρδεμα σήμερα. Γι' αυτό και αυτό το έντυπο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος θα διαβαστεί σε όλες τις εκκλησίες την Κυριακή που έρχεται. Και νομίζω ότι υπάρχει και η θέση ανεπίσημα μεν υπέρ του εμβολιασμού και από την Εκκλησία της Κρήτης. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε κάπου στη συνέχεια να μεταφράζεται και διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο λέγεται, για να ακούσει ο κόσμος το σωστό και να το μεταφράσει σωστά, κυρία Ασημακόπουλε. Εγώ θα έλεγα θα διαβαστεί, θα διανεμηθεί προς τιμήν της, με έξοδα της Εκκλησίας. Και είναι καλό αυτό το παράδειγμα, που είναι το πρώτο παράδειγμα ενός συλλογικού φορέα, να ακολουθηθεί και από άλλους. Εγώ θα ήθελα να δω και πολιτιστικούς συλλόγους και πολιτικά κόμματα και αθλητικούς συλλόγους να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά να διαδίδουν αυτή την απλή άποψη ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε ένα όπλο της επιστήμης, ένα όπλο της ιατρικής απέναντι σε έναν κίνδυνο, σε έναν εχθρό. Mm-hmm. Και απέναντι στον εχθρό προφυλασσόμαστε. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπερβάλλον ζήλος. Ο υπερβάλλον ζήλος οδηγεί σε κάτι κακό, σε κάτι αρνητικό. Τον υπερβάλλοντα ζήλο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν εκατοντάδες ιστορικά παραδείγματα που τον έχουμε πληρώσει. Με ανθρώπους που νόμιζαν από μόνοι τους ότι θα σώσουν την Εκκλησία και τελικά κατέληξαν, όπως είπα πριν, να είναι αιρετικοί, σχισματικοί και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή τη στιγμή η Εκκλησία εκφράζεται δια του κειμένου της Ιεράς Συνόδου, δια των λόγων του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά. Κύριε Ασημακόπουλε, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Από τον να είστε 9, καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Θεολόγος, διδάκτορας θεολογίας, ο κύριος Παναγιώτης Ασημακόπουλος, στην μετάφραση της εγκυκλίου ή του εντύπου καλύτερα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην Κρήτη αναμένεται αύριο 5η ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Στο επίκεντρο των συναντήσεών του θα είναι ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό στο νησί, τα κρούσματα της μετάλλαξης Δελτά αλλά και τα έως 30 δωμάτια καραντίνας που πρέπει να δηλωθούν για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ηρακλείου και Ερυθύμνου.
19 Ιουλίου το Υπουργείο απεύθυνε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνολικά 370 δωμάτια καραντίνας πανελλαδικά σε επαγγελματίες, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει με την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε τουριστικές περιοχές. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ την ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου κόστου σύντησης και ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων. Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δικαιούχοι θα λάβουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκαταβολή αποζημίωση, ίση με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης καινού δωματίου, ή τη 15 ευρώ ανά δωμάτιο για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης. Οι μισθώσεις θα διαρκέσουν το αργότερο έως 31 Οκτωβρίου 2021. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. 984. Η ώρα είναι 2:30. Κάθε τόπος έχει τις παραδόσεις του. Η δική μας παράδοση είναι να σας ταξιδεύουμε με την φιλοξενία και την ποιότητα που χρόνια τώρα επιλέγετε. Ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο, με εκπτώσεις και πακέτα προσφορών σε βραδινά και ημερήσια δρομολόγια, και κερδίζουμε περισσότερα με το πρόγραμμα Anek Smart. Πληροφορίες και κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο www.anek.gr ή στα τηλέφωνα 28210 27500 και 281-0-30-8000. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Blue Star Ferries. Anek Lines. Ταξιδεύουμε υπεύθυνα. Άλλη μια μέρα ξεκινάει και εσύ μπορείς και πάλι να τους φροντίσεις όλους. Να φτάνεις πάντα εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανείς. Να προσφέρεις ενέργεια, υγεία, την ίδια τη ζωή. Υγιεινό, καθαρό, ολοζώντανο νερό Ρούβας. Εκφύσεως πρώτο. Αγοράζοντας νερό Ρούβας, συμβάλλεις και εσύ στο έργο της Στόχος Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Καλά, τι κάνεις τέλος πάντων πάνω σε αυτό τον καναπέ? Γιατί δεν έχω βγάλει ανάμεσα από τα μαξιλάρια το τηλεκοντρόλ, κάτι γυαλιά, popcorn, κέρματα, κωδικούς e-banking. Ε, κωδικούς e-banking. Μην απορείς. Τώρα οι κωδικοί για την υπηρεσία Pancreta Online βγαίνουν από τον καναπέ σου, χωρίς να τρέχεις σε κατάστημα. Απλώς μπες στο pancretaonline.gr και κάνε εγγραφή εύκολα και γρήγορα. Pancreta Online από την Pancreatia Τράπεζα. Pancreatia Τράπεζα. Στήριγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Γιαννουλάκης ΑΕ. Μία σχέση χρόνων. Μία σχέση εμπιστοσύνης. Εδώ και 44 χρόνια, ένα όνομα που υπογράφει την αισθητική και την ποιότητα. Γιαννουλάκης ΑΕ. Η απόλυτη εξειδίκευση που κάνει τη διαφορά σε πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικά και είδη θέρμανσης. Η πιο ολοκληρωμένη έκθεση με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις. Με ενημερωμένες συλλογές που συνδυάζουν την αισθητική με την λειτουργικότητα. Την ποιότητα με την οικονομία. Την πολυτέλεια με την απλότητα. Ακόμα και για τους πλέον απαιτητικούς. Γιαννουλάκης ΑΕ. Σκορδαλού 17, Κόμβος Παπαναστασίου. Δευτέρα, 26 Ιουλίου. Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Το παραδοσιακό συγκρότημα Μαυρόκοστα παρουσιάζει τη μουσικοχορευτική παράσταση «Ποιος είναι εκείνος που πατεί?». Ένα αφιέρωμα σε κριτικές καλλιτεχνικές μορφές που κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο το πέρασμά τους στον χρόνο. Δευτέρα, 26 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιαχτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του υποθεάτρου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Αληθινή ενημέρωση.
Αντιδράσεις εκπαιδευτικούς, γονείς και υποψηφίους από τις ΕΒΕ που τους αφήνουν εκτός των σχολών προτίμησής τους παρά την αριστεία τους. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, Δεσπίνα Νικολάου, μιλάει για σκοπιμότητες με στόχο να ξεκαθαρίσουν και να κλείσουν σχολές, να στρέψουν τους υποψηφίους στην ιδιωτική εκπαίδευση και με τον κίνδυνο πολλοί νέοι να παραμείνουν εκτός ανώτατης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί παράλληλα ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου που έχει περάσει στη Βουλή και ετοιμάζονται για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου που διαμορφώνει ένα γραφειοκρατικό, διεκπαιρεωτικό, ταξικό, αυταρχικό σχολείο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να μην ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα για φέτος. Άλλωστε, το πού μπαίνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν το ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, το ορίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια, διεμήνησε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Άγγελος Ιρηγός. Στην αεροπορική βάση του Ίστερ, στην Νότια Γαλλία, βρέθηκαν σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για την τελετή παραλαβής του πρώτου από τα 18 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ που θα ενισχύσουν την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αντιδράσεις διεθνείς προκάλεσε η εξαγγελία Ερντογάν από τα κατεχόμενα για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλειστης πόλης των Βαροσίων ανήμερα της Μαύρης Επετείου της εισβολής του Ατήλα. Εκτάκτως συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν να σχολιάζει αυστηρά τις τοποθετήσεις του Ερντογάν, τονίζοντας ότι δεν συμβαδίζουν με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την απόφαση να αφαιθούν οι Τουρκοκύπροι να πάρουν τον έλεγχο περιοχών στα Βαρόσια, που δεν συνάδει με προηγούμενες αποφάσεις του ΟΗΕ απαράδεκτη και ασύμβατη με τις δεσμεύσεις τους στο παρελθόν, ξαναρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού, τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, έκανε λόγο για απαράδεκτη απόφαση. Την προσήλωση της Ρωσίας στην υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ υπογράμμισε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπρο ομολογό του, η οποία έγινε με κυπριακή πρωτοβουλία. Ανησυχία για τις ανακοινώσεις περί ανοίγματος του περί 3,5% της περίκλειστης πόλης της Αμοχώς του υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση εκφράζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις πρόσφατες μονομερείς τουρκικές ενέργειες και δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς των Βαροσίων, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Αν η πραγματική έγνοια, όπως ισχυρίζεται, του Τούρκου Προέδρου ή της τουρκοκυπριακής ανησυχίας ήταν να επιστρέψει τις περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες, τους αμοχωστιανούς, θα έπρεπε να εφαρμόσει τα ψηφίσματα 550 και 789 με την παράδοση της πόλης στα Ηνωμένα Έθνη, που κατά αυτόν τον τρόπο θα επιτρεπόταν στους δικαιούχους να επιστρέψουν στις περιουσίες τους κάτω από συνθήκες ασφάλειας, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε Ισραήλ και Κύπρο σήμερα ο Νίκος Δένδιας και η επιστολή στον Γάλλο ομολογό του, με την οποία υπογραμμίζει ότι η εξαγγελία των τουρκικών αρχών αποτελεί μια ακόμα τρανή απόδειξη ότι η Τουρκία περιφρονεί την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2561-2021, η οποία επαναλαμβάνει το καθεστώς των Βαροσίων, όπως αυτό αναφέρεται σε άλλες σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την υποστήριξη του στην Κύπρο εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Ιβ Λεντριάν, στη συνέχεια, με αφορμή την εξαγγελία αυτή των τουρκικών και τουρκοκυπριακών αρχών για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαροσίων. Σκληρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, δήλωσε πως πρέπει η κυβέρνηση να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως και άμεσα να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με στόχο την εθνική στρατηγική προώθηση λύσεων και όχι απλώς την εκ των υστέρων διαμαρτυρία. 21 με 24 Ιουλίου το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιούλιο, όπως έγινε γνωστό. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που το προηγούμενο έτος είχαν μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους θα πληρώσουν φέτος μειωμένο κατά 50% έμφυα
ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που θα απαλλαγούν πλήρως. Παράλληλα, επεκτείνεται για το 2021 η μείωση του έμφυα κατά 22% μέσος σταθμικά, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, ενώ για το τρέχον έτος δεν θα συνυπολογιστούν στο συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την στατιστική επεξεργασία των εκαθαριστικών του έμφυα έτους 2020, πέρυσι απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμα και από το σύνολο του έμφυα που αναλογούσε στα ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία τους, 1.220.476 φυσικά πρόσωπα. Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 948.722 άτομα τον Ιούνιο του 2021 έναντι 1.013.163 ατόμων του Μάιο του 2021, ποσοστία δηλαδή μεταβολή μείον 6,36%. Αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο Επικρατείας κατέθεσε το ενίο δίκτυο συνταξιούχων κατά της υπουργικής απόφασης του Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία εντάσσει δικηγόρους και λογιστές στη διαδικασία απονομής των συντάξεων. Το ενδεσί με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις δεκάδες χιλιάδες των συνταξιούχων που μάτια περιμένουν επί σειρά ετών να λάβουν την απόφαση συνταξιοδότησής τους, έκρινε απαραίτητο να αντιδράσει σε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία στρέφεται ενάντια στο δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, σημειώνει μιλώντας στον 984 ο πρόεδρος του δικτύου Νίκος Χατζόπουλος. Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά της απόφασης του κυρίου Χατζηδάκη, της υπουργικής απόφασης, με την οποία εντάσσει δικηγόρους, όπως είπατε, και λογιστές στη διαδικασία απονομής δάσης. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είμαστε απέναντι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο διορισμένος υπουργός του θέλουν να λαϊλατίσουν τον ΙΕΦΚΑ. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω. Γιατί εμείς είμαστε, όταν βάζει δικηγόρους και λογιστές με 295 ευρώ κάθε απόφαση, και το σκανδαλώδη της ιστορίας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πληρώνουν φόρο, όλοι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε φόρο, όλοι οι φορολογούμενοι. Αυτοί, κύριε Μητσοτάκη, πώς είναι δυνατόν να μην πληρώνουν φόρο? Γιατί το λέμε αυτό? Είμαστε πρόσφατα, ο νόμος Βρούτση έβγαλε, μας έλεγε ότι θα προσλάβει περίπου 100 πρώην εργαζόμενους, ο 47-64 του 20 του άρθρου 107, για να είμαι συγκεκριμένος, θα προσλάβει πρώην συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΙΕΦΚΑ, που ξέρουν από συντάξεις, για να βοηθήσουν να βγουν οι συντάξεις μας. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν κοστολογηθεί 800 ευρώ το μήνα και θα βγάζουν 60 αποφάσεις. Αν το διαιρέσετε αυτό, είναι 13,33 ευρώ ένα φάκελο. Πώς εκεί δίνει 13,33 και εκεί είναι 295 και αφορολόγητο? Δεύτερο θέμα. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση εμείς για το θέμα, για να λυθούν αυτό το μεγάλο κομμάτι. Τι είχαμε πει, αν θυμάστε, υπήρχαν εργαζόμενοι 683 συμβασιούχοι που έληξε το Γενάρη περίπου η σύμβασή τους, με τεράστια εμπειρία στον ΙΕΦΚΑ, και είπαμε να προσληφθούν για 18 μήνες για να λύσουν το μεγάλο κομμάτι αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ο εργαζόμενος στον ΙΕΦΚΑ βγάζει κάθε μήνα 80 υποθέσεις, 80 απονομές. Αυτό είναι στατιστικό ή εσείς το φέρνετε, μισό λεπτό, είναι στατιστικό στοιχείο ή το φέρνετε ως παράδειγμα? Στατιστικό στοιχείο. Μάλιστα. 80 υποθέσεις βγάζει ο κάθε μόνιμος υπάλληλος. Ναι, συνεχίστε. Άρα, αν αυτοί βγάζαν τους μισούς 40 επί 683 επί 6 μήνες, θα είχαν βγάλει 163.290 υποθέσεις. Οι υποθέσεις σήμερα τις κύριες είναι 132.605 βάσει του άτλας που μας παρουσιάζουν. Άρα θα είχαν μηδενίσει. Δεν το θέλαν αυτό. Θέλαν να διαλύσουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, θέλω να σας πω, για να το καταλάβετε, ότι και ο δημόσιος υπάλληλος που βγάζει 80 υποθέσεις το μήνα παίρνει μέσω όρων μαζί με τις ασφαλιές του 1.600 ευρώ για 80, άρα είναι 20 ευρώ ο κάθε φάκελο. Και η μία περίπτωση είναι 20 και η άλλη είναι 13,33 και πηγαίνει και δίνει σε δικηγόρο και λογιστές. Δεν έχω τίποτα με τους δικηγόρους και με τους λογιστές, γιατί κακώς κάνει αυτή τη διαδικασία οι δικηγόροι, να σου πω γιατί κάνει.
Γιατί οι δικηγόροι η δουλειά τους δεν είναι να βγάζουν υποθέσεις. Δεν είναι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι να λειτουργούν όταν έχουμε διαφορά με τη δικαιοσύνη, να μας στηρίζουν στη δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο ρόλος του δικηγόρου. Το είπαμε ξεκάθαρα. Άρα εκ των πραγμάτων φαίνεται και από τα τρία παραδείγματα που σας είπα ότι εδώ δεν έχουν σκοπό να βγάλουν τις συντάξεις. Σκοπό έχουν να δώσουν τα λεφτά του δημοσίου, τα οποία όπως είπα προηγουμένως τα χρήματα του δημοσίου δεν είναι δικά τους. Άρα εκ των πραγμάτων φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στο Δήμο Ηρακλείου. Εκτός από το θέμα της ΔΕΠΑΝΑΛ και της πολύ συζητημένης επιστολής Χιναράκη, για το οποίο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μετά τις νέες πιέσεις της αντιπολίτευσης, αναγνώρισε πως υπάρχει πολιτικό ζήτημα στην υπόθεση και κάλεσε τις παρατάξεις να τον επισκεφθούν για να διαβάσουν την επιστολή, την οποία δεν δέχθηκε πάντως να δώσει στη δημοσιότητα. Η αντιπολίτευση συνεχίζει τις δρυμίες βολές και με φόντο τη σύσταση του νέου αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου. Επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής, βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου, προκειμένου να αρθεί η δυσμενής μεταχείριση των αγροτεμαχίων που προέρχονται από κληροτεμάχια αγροτικής αποκατάστασης προσφύγων μικρασιατών. Ανακύκλωση και για τους αγρότες, καθώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει κατατεθεί στη Βουλή στηρίζεται στην φιλοσοφία του δραστικού περιορισμού της περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε καθεστώς υποχρεωτικής χωριστής συλλογής. Εντάσσονται τα γεωργικά πλαστικά όπως θερμοκήπια και σωλήνες άρδευσης. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις επίσης για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% το 2030 σε σχέση με το 2022, όπως μας λέει με το ρεπορτάζ του ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει καθεστώς υποχρεωτικής χωριστής συλλογής για τα γεωργικά πλαστικά, όπως είναι θερμοκηπιακά και σωλήνες άρδευσης. Παράλληλα τίθεται υποχρέωση στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών για την οργάνωση και την προώθηση προς ανακύκλωση με την κάλυψη του σχετικού κόστους, σύμφωνα με διατάξεις νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Παρένθεση. Για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό το οποίο, όπως είπε εσύ, έχει κατατεθεί στη Βουλή από τις 12 Ιουλίου. Παρένθεση, Χριστόφορε. Στο παρελθόν δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Αγγέλα, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει δοθεί πολύ μεγάλο βάρος σε αυτά τα ζητήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα γνωρίζουμε ότι είναι μια προβληματική κατάσταση μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όποιος πάρει στις νότιες περιοχές θα δει σωρούς από σκουπίδια, από φυτοφάρμακα, από κουτιά, από ιστορίες. Γενικότερα, δηλαδή, ένας τομέας ο οποίος είναι προβληματικός. Από εκεί και πέρα, πλέον προφανώς λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λόγω των στόχων που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ή για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας, γίνεται αυτή η προσπάθεια αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Έχουμε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο πλέον επιβάλλει με υποχρεωτικό τρόπο να γίνεται αυτή η ανακύκλωση. Σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες, δεν το συζητάμε, γιατί διαφορετικά θα είχαμε πνιγή, ας πούμε, στο πλαστικό και στα κουτιά των φυτοφαρμάκων, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σίγουρα γίνει προσπάθειες και σίγουρα έχει καλυτερέψει πάρα πολύ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Επειδή μιλάς για το παρελθόν, προσωπικά μέσα από πάρα πολλά ρεπορτάζ και έρευνες της δεκαετίας του 90, θυμάμαι ότι είχαμε αναδείξει ανατριχιαστικά θέματα σε ό,τι αφορά τις περιοχές της Νότιας Κρήτης. Στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την περιβαλλοντική υποβάθμιση από τα πλαστικά. Μάλιστα. Από τα υπολείμματα των γεωργικών φυτοφαρμάκων, γιατί υπήρχε μια άναρχη κατάσταση. Όμως τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για ανάλογες καταστάσεις. Άλλωστε, όποιος πάει μια βόλτα στις νότιες περιοχές, στις παραθαλάσσιες περιοχές, θα δει μια πολύ πολύ βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι αλήθεια. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των γεωργικών φαρμάκων, των λιγμένων μάλιστα γεωργικών φαρμάκων, γιατί μου δίνεις τώρα μια αφορμή, Αγγέλα, να το αναφέρω αυτό, έχουμε δημοσιογραφικά ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι, και πραγματικά στο θέμα της ανακύκλωσης των γεωργικών φαρμάκων υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Εγώ εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, Αγγέλα, έχω ξεχωρίσει το κομμάτι αυτό της ανακύκλωσης των πλαστικών, των γεωργικών πλαστικών, αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Δηλαδή,
στα θέματα που περιλαμβάνει το ελόγω νομοσχέδιο, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και διατάξει για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Δηλαδή. Κατά 30% το 2030 σε σχέση με το 2022. Ο στόχος αυτός που έχει μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι εφικτός προωθείται μεταξύ των άλλων για μια πολιτική ενθάρρυνση της χρήσης αδιάθετων τροφίμων, κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση όπως αναφέρετε, με την παροχή κινήτρων για δωρεά των τροφίμων αυτών, δηλαδή να πάνε σε διάφορες διαδικασίες δωρεάς, ή με την προώθηση της χρήσης τους ως ζωοτροφής και προώθηση της υποχρεωτικής αξιοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης. Συνάντηση του βουλευτή Σωκράτη Φαρδάκη, του δημάρχου Βιάννου Μινά Σταυρακάκη, του πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλου Μπαριτάκη με τον Σταύρο Αρναουτάκη και κατάθεση της μελέτης τεχνικού δελτίου για το έργο ανάπλαση μνημείου Ιωάννη Κονδυλάκη, ανάπλαση δημοτικού δρόμου. Η μελέτη όρημη πλέον προϋπολογισμού 353.600 ευρώ ανοίγει το δρόμο άμεσης δημοπράτησης του έργου. Από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου ξεκινούν οι εργασίες για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο βόρειο τμήμα της περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού, στο τμήμα της παραλιακής λεωφόρου από την οδό Σεφέρη έως την οδό Ηροδότου στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπως έγινε γνωστό από το Δήμο. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο τμήμα θα παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια των εργασιών. Συνελήφθη στο Ηράκλειο Έλληνας που φέρεται να διέθετε περισσότερα από 100 γραμμάρια ηρωίνη. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 7 αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 113,6 γραμμάρια ηρωίνη, όπως επίσης κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο. Πιλωτικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων με αερόστατο θα δοκιμάσουν Frontex και ελληνικό λιμενικό. Στόχος είναι να αποτιμηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα, αλλά και το κόστος χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων. Η τετράμινη δοκιμαστική περίοδος με τα αερόστατα θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη και στη Λίμνο. Την ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες της χώρας προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης από το βήμα της Βουλής με αφορμή σχετική τροπολογία για τους ναυαγοσώστες. Αναβάλλονται τα ιακίνθια για το Σεπτέμβριο. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ο Δήμαρχος Ανογείων και η ομάδα των ιακίνθιων με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, εκτιμώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τη δεδομένη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19. Προχώρησαν σε αναβολή των προγραμματισμένων για τις 23 έως 25 Ιουλίου εκδηλώσεων των ιακίνθιων 2021. Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Οι πυρκαγιές συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες για να πάμε στο διεθνή χώρο, ενώ ένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος της Καλιφόρνιας, ο οποίος ευθυνόταν ήδη για την πιο φωνική πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει η πολιτεία, κατηγορείται για το ξέσπασμα μίας εξ αυτών. Φωνικές πλημμύρες στην Κίνα, 12 οι νεκροί στο μετρό της πόλης Τσεντσόου, ο Κινέζικος στρατός προειδοποίησε για τον κίνδυνο να καταρρεύσει φράγμα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες πλημμύρες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της Κίνας κήρυξαν στο δεύτερο ή υψηλότερο επίπεδο συναγερμού το σύνολο της χώρας εξαιτίας των πλημμυρών από τις σφοδρές φροχοπτώσεις που συνεχίζουν να πλήττουν την επαρχία Χενάν. Ένας στους 5, δείχνει η δημοσκόπηση στην Αμερική, πιστεύει ότι τα εμβόλια περιέχουν τσιπάκι. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη ενός τέτοιου ισχυρισμού, ότι η δημοσκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 15% των Αμερικανών δηλώνει ότι αυτή η θεωρία συνωμοσίας είναι πιθανόν αληθινή. Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας έγινε ο πρώτος Άραβας ηγέτης που συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο σε μια ζεστή και φιλική συνάντηση, όπως μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το πρώτο επίσημο αγώνα της νέας σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός που ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 10 το βράδυ την Νεύτσι Μπακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη με την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες μετά από πολλούς μήνες. Το πρωτάθλημα της Super League 2 πήρε μετάθεση έναρξης και εκτός απρόπτου θα ξεκινήσει για τις 26 Σεπτεμβρίου μετά την παράταση που δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο για τη συμπλήρωση
του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα επί της Ουκρανίας, η Εθνική Νέων Ανδρών κέρδισε χθες και τη Ρωσία στο κλειστό στα δύο ωράκια για το European Challenger με 84-70 και σήμερα στις 6 θα αντιμετωπίσει το Βελγίο. 84. Ο καιρός. Καλοκαιρινές συνθήκες, ενισχυμένα με λιτέμια και κίνδυνο πυρκαγιάς, βλέπει για τις επόμενες μέρες ο κλέρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, με τον καύσωνα ωστόσο να επιστρέφει τέλος του μήνα. Όπως εξηγεί, όλη την εβδομάδα θα επικρατήσουν καλοκαιρινές συνθήκες με τα μελτέμια να επιστρέφουν και μαζί τους ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Όμως οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής θα μας προσεγγίσουν και πάλι στο τέλος του μήνα. Έθριος ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.